Θα δημιουργήσουμε εδώ ένα έργο Scratch και θα έχει το εξής σενάριο. Όταν κάνουμε κλικ σε μια φιγούρα, αυτή να αλλάζει συνέχεια ενδυμασίες. Θα σας δείξω πώς γίνεται για μια φιγουρίτσα και εσείς θα κάνετε και για μια ακόμα. Έχω εδώ το γατάκι, το διαγράφω και θα διαλέξω μια άλλη φιγούρα. Ας πούμε το μήλο. Ωραία. Αυτό είναι το μήλο. Το μήλο λοιπόν θέλω όταν εγώ κάνω κλικ πάνω του να αλλάζει ενδυμασία. Πάμε να δούμε λίγο. Σέρνω από την παλέτα συμβάντα όταν γίνει κλικ σε αυτό το αντικείμενο. Και πάω να δω τώρα πίσω από το μήλο. Το μήλο εδώ, έτσι, στις ενδυμασίες, εδώ στην καρτέλα ενδυμασίες, έχει το μηλαράκι μου άλλες ενδυμασίες. Δεν έχει. Θα διαλέξω εγώ άλλες ενδυμασίες για το μήλο. Τι θέλω να γίνεται όταν κάνω κλικ πάνω του. Πάω από εδώ λοιπόν και διαλέγω ενδυμασία. Λοιπόν, λέω εγώ όταν γίνει κλικ πάνω στο μήλο, αυτό να γίνεται μπανανίτσα. Παίρνω την μπανάνα. Τη διάλεξα. Αυτή λοιπόν είναι μία άλλη ενδυμασία του μήλου. Προσέξτε με, δεν είναι άλλη φιγούρα. Στην ίδια φιγούρα είναι και τα δύο. Και το μήλο και η μπανάνα. Να το. Ωραία. Πάω πάλι στην καρτέλα κώδικας. Και τι θέλω τώρα εγώ. Όταν γίνει κλικ σε αυτό το αντικείμενο, τη μια φορά να έχει την άλλη δημασία, μετά να έχει την άλλη. Αυτά βρίσκονται στην παλέτα όψεις. Φέρνω εδώ, άλλαξε ενδυμασία σε μπανάνα. Μετά, άλλαξε ενδυμασία σε μήλο, apple. Ωραία, αν κάνω εγώ κλικ τώρα πάνω σε αυτό το αντικείμενο, για να δούμε, κάνω κλικ. Φαίνεται κάτι, ενώ πραγματικά τρέχει το πρόγραμμά μου. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτή η αλλαγίτσα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και δεν τη βλέπω, δεν προλαβαίνω να τη δω. Άρα πάω στην παλέτα συμβάντα, συγγνώμη, έλεγχος, και λέω περίμενε ένα δευτερόλεπτο. Ένα ίσως είναι πολύ, 0.3. Και ξανά πάλι. Ωραία. Για να δούμε τώρα τη συμπεριφορά. Κάνω κλικ. Όντως. Το δείτε. Αυτό είναι. Προλαβαίνω και το βλέπω. Εσείς μπορείτε να βάλετε όσα δευτερόλεπτα θέλετε. Αλλά τώρα τι γίνεται. Όταν κάνω κλικ γίνεται μια φορά μόνο η αλλαγίτσα. Θα μπορούσε λοιπόν η αλλαγή να γίνεται για πάντα. Πάω στην καρτέλα, στην παλέτα έλεγχος. Για πάντα. Τσακ. Ωραία. Όλα αυτά δηλαδή είναι μέσα στο για πάντα. Για να δούμε τώρα τη συμπεριφορά. Κλικ, κλικ. Να το. Με μια φορά που κάνει κλικ αυτό, συνέχεια. Με ένα κλικ μόνο γίνεται συνέχεια αλλαγή. Για να το σταματήσω πρέπει να επιλέξω το κόκκινο. Εδώ. Αυτό είναι. Σας ζητάω λοιπόν εσάς στη συνέχεια να κάνετε για άλλη μία φιγούρα που θα βάλετε εδώ, όποια θέλετε, να κάνετε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μια φορά θα κάνω κλικ εδώ και θα αλλάζει, την άλλη φορά θα έχω μια άλλη εδώ πέρα φιγουρίτσα να της κάνω κλικ που επίσης να αλλάζει. Και να το σταματήσω, εσείς θα το σώσετε αυτό με τον τρόπο που ξέρουμε, αποθήκευση στον υπολογιστή σου. Θα το αποθηκεύσετε. Να κάνω εδώ αποθήκευση. Οκ, θα σας κατέβει και θα το δείτε.